στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας. Πρώτη ημέρα ενός νέου λειτουργικού ημερολογιακού έτους και συγκεντρωθήκαμε εδώ στο καθεδρικό μας ναό για να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλα τα καλά που μας χορήγησε η χρονιά που πέρασε και για να ζητήσουμε τη στήριξη του, την ευλογία του για όλα τα γεγονότα που θα ζήσουμε το 2022. Σας καλώ να προσευχηθούμε ώστε όχι μόνο το νησί μας, η πατρίδα μας, αλλά ο κόσμος, ο χώρος, να απελευθερωθεί από αυτή τη μάστιγα της πανδημίας που τόσο μας έχει ταλαιπωρήσει. Και για να γίνει δεκτή η προσευχή μας, σας καλώ να αναγνωρίσουμε τα αμαρτήματά μας. Ομολογώ
ανθρώπινο γένος, το υπέρτατο αγαθό της αιώνιας σωτηρίας, σε παρακαλούμε, ας πρεσβεύει για εμάς η υπεραγία Θεοτόκου, μέσω της οποίας λάβουμε τον Δημιουργό της ζωής, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό Σου, ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα, συ και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Οπότε δεν είσαι πια δούλος, αλλά γιος.
Κι αν είσαι γιος, είσαι και κληρονόμος με θέλημα του Θεού. Λόγος του Κυρίου. Η Μαριά όλα αυτά τα λόγια τα κρατούσε στην καρδιά της και τα μελετούσε. Εορτάζουμε σήμερα την υπεραγία Θεοτόκου Μαρία και στο εδάφιο αυτό διακρίνουμε μία ουσιαστική διάσταση της ψυχής της. Την προθυμία να αναζητήσει και να κατανοήσει το βαθύτερο νόημα των γεγονότων της ζωής της. Η Θεοτόκος, μέσω της πίστης, αποδέχεται και φωτίζει το θέλημα του Θεού και χορηγεί και σε εμάς, τα παιδιά της, τη χάρη να δεχόμαστε τον ενσαρκωμένο λόγο, ώστε και η δική μας ζωή να παίρνει νόημα. Δίχως άλλο, η Παναγία, διαπιστώνοντας την σημαντική διάσταση μεταξύ όσων της είχε ανακοινώσει ο Άγγελος του Κυρίου κατά τον Ευαγγελισμό της και της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρέθηκε μαζί με τον Ιωσήφ κατά τη γέννηση του Ιησού στη Βηθλεέμ, θα αναζήτησε μία ερμηνεία. Ο Υιός του Θεού, ο αναμενόμενος Μεσσίας, δεν γίνεται σε δασιλικό παλάτι,
ή έστω σε κανονικές συνθήκες, αλλά σε ένα στάβλο και κοιμάται μέσα σε μία φάβλη, αφού δεν υπήρχε για αυτούς θέση στο παροδοχείο. Η προσδοκία των εθνών, αυτού που θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες του, σίγουρα δεν γίνεται δεκτή με τις οφειλόμενες τιμές και αναγνωρίζεται μόνο από μερικούς βοσκούς, οι οποίοι έχουν έρθει δίχως καθυστέρηση έκπληκτη από όσα ο Άγγελος τους ανήγγειλε. Και εμείς, πράγματι, επιθυμούμε να μιμηθούμε τη βαθιά πίστη και την ικανότητα της Παναγίας να μελετά στην καρδιά της το νόημα των γεγονότων που συμβαίνουν γύρω της. Να αποκτήσουμε το δικό της στοχαστικό βλέμμα και την δεξιότητα να συναντούμε το θέλημα του Θεού στη συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, στα γεγονότα της ζωής μας, που κατά το έτος που μόλις αποχαιρετήσαμε εξαιτίας της πανδημίας που βιώσαμε και δυστυχώς συνεχίζουμε να βιώνουμε. Θα θέλαμε κι εμείς να μπορούσαμε να καταλάβουμε το νόημα και το λόγο για όλες αυτές τις απώλειες των αγαπημένων μας που υποστήκαμε, για τις φυσικές καταστροφές και τα βάσανα πώς λαός αλλά και άτομα αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη δραματική περίοδο της ιστορίας μας. Ως χριστιανοί τολμούμε να εμπιστευτούμε πως η ύπαρξή μας, που απειλείται από ποικίλες δυσκολίες και προβλήματα, αναπτύσσεται στο πλαίσιο ενός σχεδίου σωτηρίας και αγάπης εκ μέρους του Θεού Πατέρα, το οποίο ωστόσο συναντάται και βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με τη δική μας ελευθερία. Ως κοινωνία, ή τουλάχιστον το όριμο τμήμα της, σύντομα ξεπεράσαμε την υποψία της ερμηνείας της πανδημίας ως θέλημα Θεού ή ως τιμωρία του Θεού, ο οποίος γνωρίζουμε έστειλε τον Υιό του για να γίνουμε κι εμείς παιδιά του, όπως μας διδάσκει ο Πατέρας της Εκκλησίας Άγιος Ειρηναίος, λέγοντας «Ο Υιός του Θεού, θέλοντας να μας κάνει να συμμετέχουμε στη θεότητά πήρε πάνω την ανθρώπινη φύση μας, ώστε αυτός να γίνει άνθρωπος και να κάνει τους ανθρώπους Θεούς». Ας ξεπεράσουμε την καχυποψία που μας διακατέχει και που σύμφωνα με το βιβλίο της Εξόδου έτρεφε και ο λαός του Ισραήλ, ο οποίος σε μία στιγμή δυσκολίας είχε το θράσος να αναρωτηθεί «Είναι ο Κύριος ανάμεσά μας, ναι ή όχι». Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, κατά αυτή τη νέα χρονιά ας προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον Χριστό και να τον αναγνωρίσουμε ως Κύριο και Σωτήρα μας. Ας καλλιεργήσουμε την εμπιστοσύνη, την αγάπη, την πίστη, την ελπίδα και το θάρρος, αλλά και την προσήλωση στην ακρόαση της φωνής του Θεού μέσα μας και γύρω μας. Θα ήθελα να θυμηθούμε μαζί τα λόγια του Πάπα Φραγκίσκου. Αδελφοί, έχουμε μία άγκυρα, στο σταυρό του έχουμε σωθεί. Έχουμε ένα πιδάλιο, στο σταυρό του έχουμε λυτρωθεί. Έχουμε μία ελπίδα, στο σταυρό του έχουμε θεραπευτεί, έτσι ώστε τίποτα και κανείς να μην μπορεί να μας χωρίσει από την λυτρωτική του αγάπη. Παρά τα σημάδια θανάτου που κατά την περίοδο της πανδημίας βλέπουμε γύρω μας, πρέπει επίσης να μάθουμε να αναγνωρίζουμε και τα σημάδια Ανάστασης, παρόντα στην καθημερινή μας ζωή, πυκνότερα μάλιστα από πριν, συχνά διακριτικά κρυμμένα, αλλά υπαρκτά.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε την υπέρβλητη και μέχρι αυτοθυσίας πολλές φορές προσπάθεια των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, τις αμέτρητες χειρονομίες αλληλεγγύης αποφορής, αλλά και από πολλούς απλούς πολίτες που μένουν στην αφάνεια, αλλά και όπου αποδείχθηκαν πραγματικοί αδελφοί. Δόθηκε η ευκαιρία σε κάποιους άλλους να ανακαλύψουν ή να εμπνύουν τις αυθεντικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων για μία πιο ευχάριστη, λιγότερο χαοτική και φευγαλαία ζωή, να δημιουργήσουν μεγαλύτερη επαφή μεταξύ γονέων και παιδιών για μία αυθεντική αδελφική ζωή. Δόθηκε επίσης προσοχή στους φτωχούς, οι οποίοι δεν χρειάζονται μόνο τροφή, αλλά πάνω απ' όλα μία ζεστή λέξη αγάπης. Πλέον η φράση «Κανείς δεν σώζεται μόνος» δεν είναι καινή περιεχομένη. Αυτά τα σημάδια Ανάστασης ως καρπός χριστιανικής αγάπης, οι φιλανθρωπικές δράσεις σε διάφορα επίπεδα αποδεικνύονται και παραμένουν ο πρώτος και ο πιο αξιόπιστος μάρτυρας του Ευαγγελίου, ο πιο άμεσος τρόπος Ευαγγελισμού. Στο μήνυμά του, ο Πάπας Φραγκίσκος για τη σημερινή 55η Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης επισημαίνει όμως και τα μελανά σημεία που σημαδεύουν την περίοδο αυτή. Δαπανίστε στην εκπαίδευση, όχι στα όπλα, καλεί τα κράτη ο Άγιος Πατέρας, στυλιτεύοντας την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε βάρος των κοινωνικών δαπανών. Έχει σημειωθεί μια σημαντική μείωση στις δαπάνες για εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση παγκοσμίως, την ώρα που οι στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται πέρα από τα επίπεδα του τέλους του ψυχού πολέμου και φαίνεται βέβαια ότι θα αυξηθούν σε εξωφρενικό βαθμό. Ο Πάπας Φραγκίσκος κάνει έκκληση για αφοπλισμό, για απαγόρευση των πυρηνικών όπλων, για την εκτροπή στρατιωτικών δαπανών στη δίκαιη διανομή εμβολίων κατά του COVID και στην έρευνα για την αποτροπή μελλοντικών πανδημιών. Δίχως αμφιβολία, η ενδοοικογενειακή βία είναι το δεύτερο σημαντικό θέμα στο οποίο αναφέρθηκε σε συνέντευξη του λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα ο Άγιος Πατέρας. Τη χαρακτήρισε μία πράξη σχεδόν σατανική και επέμεινε στην αξιοπρέπεια των θυμάτων, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε στη διάρκεια της πανδημίας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο για μένα είναι σχεδόν σατανικό, επειδή εποφελείς από την αδυναμία κάποιου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, πρόσθεσε ο Πονδύφικας. Και στη χώρα μας, αδέλφια μου, σε αυτή την περίοδο της πανδημίας, ο αριθμός των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας έχει πολλαπλασιαστεί. Οι δολοφονίες κάτω από τραγικές συνθήκες μέσα στην οικογενειακή αιστεία μας συγκλονίζουν, ενώ συχνότερες είναι οι περιπτώσεις τόσων άλλων γυναικών που κακοποιήθηκαν και ξυλοκοπήθηκαν από τους συζύγους και τους συντρόφους των και συνεχίζουν να εφίστανται τα ποινωνική συμπεριφορά και τις περισσότερες φορές μένουν στην αφάνεια. Θάρρος, τους λέμε, τολμήστε να ζητήσετε βοήθεια για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και την αξιοπρέπειά σας και κανείς δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει. Σήμερα, λοιπόν, περισσότερο από ποτέ πρέπει να βοηθηθούν, να υποστηριχθούν, να συνοδεύονται όσοι και όσες αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Οι ενεργειακές μας κοινότητες πρέπει να συνεχίσουν να προσπαθούν με κάθε τρόπο να εκφράζουν την εγκύτητα
και να προσφέρουν σημάδια ελπίδας, καθώς και όλοι όσοι ως εθελοντές, άνθρωποι καλής θελήσεως και θρησκευτικής πίστης, σε κάθε ευκαιρία υποστηρίζουν και δραστηριοποιούνται, εκφράζοντας έμπρακτη αλληλεγγύη σε κάθε ανάγκη. Για όλες αυτές τις δυσκολίες, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, αλλά και για τις καλές ευκαιρίες που μας δόθηκαν, να εκφράσουμε με λόγους και έργα την χριστιανική αγάπη, ας τον ευχαριστήσουμε και ας τον δοξολογήσουμε. Ο Θεός είναι αγάπη. Από αυτή την αγάπη του Θεού έχει αρχή και ύπαρξη ο κόσμος όλος, ο χρόνος, η ιστορία, η ζωή σε όλη την οικουμένη. Όλα προέρχονται από τον Θεό. Την ύπαρξη όλων εκείνος στηρίζει. Για τον Χριστό, Υιό του Θεού, σωστά λέγεται, εκείνος είναι ο σωτήρας μας, χθες, σήμερα, για πάντα. Αμήν. Σας καλώ, αδελφοί μου, να ανανεώσουμε την πίστη μας στον Τριαδικό Θεό λέγοντας «Πιστεύω εις έναν Θεό, τον Πατέρα Παντοκράτορα, Κυρίου δυνατού και Κύριου στον Παρακόν και Πάτων και Διαβάτων, και εις έναν Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον Εκπατρός και Επιθέτη από τον Άγιο των Αιών, ως εκ φωτός στηρίξει και να φωτίσει τους δυνάστες των, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.
Ευλόγησε, Κύριε, το λαό σου. Για τους ανθρώπους που θα γεννηθούν μέσα σε αυτή τη νέα χρονιά, ώστε να αισθάνονται συνεχώς τη ζωή τους, την προστασία της Παναγίας Μητέρας μας, ας παραπαλέσουμε τον Κύριο. Ευλόγησε, Κύριε, το λαό σου. Για όλους εμάς που συγκεντρωθήκαμε εδώ, για να αποδώσουμε στον Θεό τις ευχαριστίες μας για τη νέα χρονιά, για τη χρονιά που πέρασε και τη δοξολογία μας για το νέο έτος που ανατέλει, ώστε να απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ευλόγησε, Κύριε, το λαό σου. Πατέρα, κάθε αγαθού, προαιών η αρχή των ετών της ζωής μας, εισάκουσε τις προσευχές μας. Απομάκρυνα από εμάς κάθε κακό. Στερέωσε στις καρδιές μας κάθε σχέδιο που οδηγεί στο καλό. Ελευθέρωσέ μας από τις σκέψεις του παρελθόντος και από τους φόβους που μπορεί να γίνουν το μέλλον. Κάνε ώστε τη νέα αυτή χρονιά να γνωρίσουμε καλύτερα στη ζωή μας το μυστήριο της αγάπης σου. Διαμέσου του Ιησού Χριστού του Κύριου μας. Αμήν. Προσφέρουμε. Σας ευχαριστώ, Κύριος, από τα χέρια της προσφύγης, Κύριε, προς δόξα του όνομα.
κάθε καλού, εορτάζοντα σήμερα με εργαλείας τη μητρότητα της υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας, και ενώ χαιρόμαστε για την απαρχή της σωτηρίας μας, αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε, να απολαύσουμε και την ολοκληρωσή της. Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο. Καθήκον ιερό και σωτήριο, παντού και πάντοτε να σε ευχαριστούμε, Κύριε, Πατερά, Άγιε, Θεέ, παντοδύναμε και αιώνιε. Και πολύ περισσότερο σήμερα, που τελούμε τη μνήμη της Μητρότητας, της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, πρέπει να σε ευλογούμε, να σε υμνούμε και να σε δοξάζουμε. Διότι με την επισκίαση του Παναγίου Πνεύματος, συνέλαβε τον μονογενή Υιό σου και διατηρώντας τη δόξα της Παρθενίας, χάρισε στον κόσμο το φως το αιώνιο, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Δι' αυτού οι άγγελοι υμνούν τη μεγαλειότητά σου, την προσκυνούν οι κυριότητες, τις έχουν οι εξουσίες, οι ουρανοί, οι ουράνιες δυνάμεις, καθώς και τα μακάρια σεραφή, με κοινή αγαλία στην διδοξάζω. Ευδόμησε λοιπόν, σε παρακαλούμε Κύριε, οι φωνές μας να ενωθούν με τις δικές τους φωνές σε ηγετευτική ομολογία ψάλλοντας. Ευθυμίσου, Κύριε, τους οδούλους
και όλους τους εδώ παρόντες, τον οποίο εσύ γνωρίζεις την πίστη και την αξέμνη. Για αυτούς σου προσφέρουμε αυτή τη δοξαστική θυσία, την οποία και οι ίδιοι σου προσφέρουν, για τον εαυτό τους και τους οικείους τους, για την απολύτρωση των ψυχών τους, την ελπίδα της σωτηρίας και της ακεραιότητάς του, και απευθύνουν οι θυσίες εσένα τον αιώνιο, ζωντανό και αληθινό Θεό. Σε κοινωνία με όλη την Εκκλησία τιμούμε τη μνήμη πρώτα της υπερευλογημένης Αϊπαρθένου Μαρίας, Μητέρας του Θεού και Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έπειτα του Αγίου Ιωσήφου Γνίστορος, των Αγίων Αποστόλων και Μαρτύρων σου, Πέτρου και Πάπου, Ανδρέα και όλων των Αγίων σου, χάρη στις εκκλησίες και τις αξιομιστίες σου, δόριζέ μας πάντοτε τη βοήθεια και την προστασία σου. Αυτή λοιπόν την προσφορά την οποία παρουσιάζουμε εμείς οι δούλοι σου, αλλά και όλη σου η οικογένεια, σε παρακαλούμε Κύριε να τη δεχθείς με ευμένεια. Στερέωσε τις ημέρες της ζωής μας με τη δική σου ειρήνη. Λύτρωσέ μας από την αιώνια καταδίκη και συναλήθμισέ μας στο πίνιο των εκλεκτών σου. Καθαγίασε, Κύριε, αυτή την προσφορά με τις παντοδύναμες διαδικασίες, ώστε να γίνει τέλεια και αντάξια για Σένα και για μας το σώμα και το αίμα του πολυαγαπημένου Υιού Σου και Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος, η παραμονή των Αγίων Παθών, έλαβε τον άρχο στα άγια και άθματα χέρια, ύψωσε τους οφθαλμούς του στον ουρανό, προς Εσένα, τον Παντοδύναμο Θεό και Πατέρα, σε ευχαρίστησε, σε ευλόγησε, τον τεμάχησε και τον έδωσε στους μαθητές του ψάλλοντας. Λάβετε, φάγετε, εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών παραδεινώ. Κατά τον ίδιο τρόπο, μετά από το δείπνο, αφού έλαβε το λαμπρό αυτό ποτήριο στα άγια και άθραντα χέρια, σε ευχαρίστησε πάλι, σε ευλόγησε και το έδωσε στους μαθητές του, ψάλλοντας. Λάβετε και πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το ποτήριο του αίματος μου, το της καινής και ονείου διαθήκης, το υπερημών και πολλών ευχηνόμενων, εις άφεση αμαρτιών τούτο κείτε, εις την έννη ανάμνησης.
της Αναστάσεως από τους νεκρούς και της ένδοξης αναλήψεώς προς τους ουρανούς, εμείς οι δούλοι σου, αλλά και ο Άγιος λαός σου, προσφέρουμε στην υπέρνα τη μεγαλειότητά σου, από τα δώρα και τα αγαθά σου, θυσία ειρήνη, θυσία άμμονη, θυσία αμόλυντη, τον Άγιο Άρχο της ατελεύθερης ζωής και το ποτήριο της αιώνιας σωτηρίας. Στρέψτε, Κύριε, σπαρτικά το βλέμμα σου, επάνωσε αυτά τα δώρα και δέξου τα, όπως ευδόξες να δεχθείς τα δώρα του δούλου σου, άπελ του δικαίου, τη θυσία του Πατριάρχη μας Αβραάμ και αυτή που σου πρόσφερε ο αρχιερέας Μελχισεδέκ, θυσία ιερή, θυσία αμόλυντη. Οικετευτικά σε παρακαλούμε παντοδύναμε Θεέ, πρόσταξε να μεταφέρει ο Άγιος Άγγελός σου τα τίμια αυτά δώρα στο υπέρνα του θυσιαστήριό σου, ενώπιον της Θείας μεγαλειότητάς σου, ώστε συμμετέχοντας στο θυσιαστήριο αυτό και κοινωνώντας στο Πανάγιο σώμα και αίμα του Υιού σου, να λάβουμε κάθε επουράνια, ευλογία και χάρη. Ενθυμίσαι επίσης, Κύριε, τους δούλους σου, οι οποίοι προηγήθηκαν με τη σφραγίδα της πίστεως και κοιμούνται τον ύπνο της ειρήνης. Σε αυτούς, Κύριε, και σε όσους αναπαύονται εν Χριστώ, χορήγησε τόπο δροσιάς, φωτός και ειρήνης. Και εμάς τους αμαρτωλούς δούλους σου, οι οποίοι ελπίζουμε στην άφρια στην αυλία σου, ευδόξησε να μας δεχθείς κοντά σου, μαζί με τους Αγίους Αποστόλους και Μάρτυρες, Ιωάννη Στέφανο, Μαθία Βαρνάβα, και όλους τους Αγίους σου, δέξου μας την κοινωνία των Αγίων σου, χωρίς να κρίνεις την αξία μας, αλλά παρέχοντας τη συγγνώμη σου, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια το οποίο εσύ, Κύριε, δημιουργείς όλα αυτά τα αγαθά, τα αγιάζεις, τα ζωοποιείς, τα ευλογείς και μας τα παρέχεις. Δια αυτού και μετά αυτού και εν αυτού, είσαι τον Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, επί ενώπιλη του Παναγίου Πνεύματος, πάσα τιμή και δόξα αποτίθεται Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπακούντας την εντολή του Σωτήρα μας να προσευχηθούμε όπως ο ίδιος μας δίδαξε και με παρησία να ψάλουμε,
Εσύ, ο οποίος είπες στους Αποστόλους σου, την ειρήνη σας αφήνω, τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Μην κοιτάξεις τις αμαρτίες μας, αλλά την πίστη της Εκκλησίας σου. Και σύμφωνα με το θέλημά σου, χωριζέτης, ειρήνη και ενότητα. Εσύ, ο οποίος ζεις και βασιλεύεις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Η ειρήνη του Κυρίου να είναι πάντοτε μαζί σας. Να σας ανταλλάξουμε χαιρετισμό ειρήνης. Και αγάπη Θεού προσέρχεται να εκείνα με Yeah.
Ας προσευχηθούμε. Τα ουράνια μυστήρια που λάβαμε, Κύριε, ας οδηγήσουν στην αιώνια ζωή όλους εμάς που καθόμαστε να αποκαλούμε την υπεροπερημένη Παρθένο Μαρία, Μητέρα του Υιού Σου και Μητέρα της Εκκλησίας, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Γεμάτο φως, γεμάτο από το
φως της χάριτος του Θεού. Σας εύχομαι σε ολοκληρότητα να έχετε υγεία στη συνέχιση της διακονίας σας και της ποιμαντορίας σας. Εύχομαι στους γέροντες, σε βασιλευλάτους, αδελφούς, εμείς τους παρεκτηθέντες αρχιερείς, τους λέμε τιμητικώς γέροντες με κεφαλαίο γάμα, όχι λόγω ηλικίας, σε βασιλευλάτε Νικόλα, αλλά λόγω τιμής στο πρόσωπό του, σε βασιλευλάτε Σεβαστιανέ, να έχετε υγεία και να μακροϊπερέλατε και χαίρομαι που επανήλθατε στο γενέθλιο τόπο που ανθότερη. Εύχομαι στον απόντα με το σώμα τη, αλλά παρόντα το πνεύμα τη, πολύ σέβαστο αδελφό Φραγκίσκο, να έχει υγεία και μακροημέρευση. Σε όλους εσάς, παρουσιότατε αδελφοί, καλή διαμονία. Και σε εσάς, αγαπητοί αδελφοί, συντοπίτες, χριστιανοί μας, να είστε πάντοτε χαρούμενοι και ευλογημένοι. Καλή χρονιά να έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά, μια χρονιά που να φέρει στην καρδιά μας λίγο γαλήνη και με την ευχή όλοι το θέλουμε αυτό, η πανδημία να μας αφήσει πια, μας ταλαιπώρησε πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ επίσης, συγχωρέστε με για την παρουσία του στην προσευχή μας, τον Περιφερειάρχη, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Περιφέρειας Αλοσίου και άλλους εκπροσώπους που τυχόν δεν μπορώ να πω από ό,τι σου. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Όνομα του Κυρίου ας είναι ευλογημένο. Από τώρα και πάντοτε. Βοήθειά μας το όνομα του Κυρίου. Ο οποίος έπιασε τον πνεύμα του Κυρίου. Ήθελε να σας ευλογήσει ο παντοδύναμος Θεός, ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Χορεύεστε εν ειρήνη Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Let's go.